Η Εθνική Παλιγενεσία του 1955 για δικαίωση του Εθνικού Πόθου για την Ένωση βρήκε τις δύο κοινότητες να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον υπόλοιπο κυπριακό ελληνισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα υπήρξε στενή συνεργασία και αναλήφθηκε κοινή δράση από τους τομεάρχες και ομαδάρχες των Λατσιών και του Λιθροδόντα. Η Εθνική Τραγωδία του 1974 άλλαξε διαπαντός και τα Λατσιά. Η μικρή κοινότητα των 1.100 κατοίκων μετατράπηκε σε δήμο των 8.500 κατοίκων, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να αποτελείται από πρόσφυγες που βρήκαν προσωρινό καταφύγιο εδώ, εγκαταλείποντας τις πόλεις και τα χωριά τους. Λατσιά και Λιθροδόντας πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής, χάνοντας άξια τέκνα τους στα πεδία των μαχών. Συνεχίζεται ακόμη και σήμερα το δράμα των αγνοουμένων, με καταγωγή και από τις δύο κοινότητες, και μόνιμο αίτημα όλων των κατοίκων είναι η διακρύβωση της τύχης. Η κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού δημιούργησε πρόβλημα στέγασης και ανάπτυξης υποδομών. Η εργατικότητα, η σύμπνοια και η κατανόηση εκ μέρους όλων ήταν τα κύρια συστατικά της πετυχημένης ένταξης των νέων κατοίκων στον υφιστάμενο ιστό της κοινότητας. Δημιουργήθηκαν τρεις συνοικισμοί και δύο αυτοστεγάσεις, τις οποίες και φιλοξενούνται προσωρινά οι πρόσφυγες δημότες των Λατσιών. Ήρθαμε το 1978 και πιάμε σπίτι δακάτω. Εδώ είχαμε σπίτι η Μέριμνα, η πολεοδομία δακάτω, εδώ. Στα Λατσιά που ήρθαμε αγκαλιαστήκαμε από την κοινότητα των Λατσιών. Δεν έχουμε κανέναν παράπονο με τους Λατσιώτες, βοηθήσαν μας. Είχαν και Λατσιώτες που ήταν πιο φτωχοί που τους πρόσφυγες. Και παρόλο τούτο, βοηθήσαν μας, δείξαν μας αγάπη, στοργή και κατανόηση. Και αυτόν το γνωρίζουμε και το εκτιμήσαμε και θα το εκτιμούμε πάρα πολύ. Η συμβίωση με τους Λατσιώτες ήταν κανονική. Δεν έχουμε παράπονο. Άμα χρειαστήκαμε τις εργατικές, βοήθησε μας. Σιγά σιγά εγκατασταθήκαμε εδώ. Από το 1977, έχει 34 χρόνια. Οι ξένοι, οι πρόσφυγες που ήρθαν και κατοικήσαν στα Λατσιά, είναι περίπου το 83%. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι Λατσιώτες. Αν θα μπορέσουμε, αν θα βρεθεί μια λύση, να πάμε πίσω στα χωριά μας, εγώ θα πω περπάτητος. Ο Λιθροδόντας σήμερα αποτελεί υπόδειγμα αναπτυσσόμενης κοινότητας και ευτύχησε να έχει κοινοτάρχες και κοινοτικά συμβούλια με πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο. Το εξαιρετικό του βιοκλίμα και η κοντινή απόστασή του από την πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αγάπη που τρέφουν οι Λιθροδοντιάτες για το χωριό τους, όχι μόνο συγκράτησαν τη φυγή των κατοίκων, αλλά αντίθετα οδήγησαν πολλούς από τους ξενιτεμένους πίσω στις ρίζες και τις πατρογονικές τους εστίες. Τα Λατσιά σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, με πληθυσμό που πλησιάζει τις 20.000 κατοίκους. Ο παλιός πυρήνας του πρώην χωριού, μαζεμένος στα κάτω Λατσιά και στην ενορία του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου,
είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία απόγονοι των 30 πρώτων οικογενειών που μετανάστευσαν εδώ από το Λιθροδόντα. Στενή είναι ακόμα και σήμερα οι δεσμοί τους με το χωριό προέλευσής τους, που αποτελεί για τους περισσότερους σημείο αναφοράς και εκεί όπου βρίσκονται οι ρίζες τους. Μπορώ να πω ότι οι γνήσιοι λατσιώτες που έχουν την καταγωγή τους στο Λιθρόντα πρέπει να έστω και μια φορά το μήνα να περάσουν από το Λιθροδόντα, να δουν τα χτήματα τους ή να κάτσουν κάτω από το σκλήδρο για να πιούν τον καφέ τους, για να νιώσουν ολοκληρωμένοι. Εγεννήθηκα, εμεγάλωσα στα Λατσιά και παντρεύτηκα, κατοίκησα στο Λιθροδόντα. Κατάγομαι από δύο χωριά, αυτό μου προκαλεί περηφάνεια, γιατί τα Λατσιά, όπως ήταν το χωριό όπου γεννήθηκα, εμεγάλωσα, έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις, έχω την εικόνα των Λατσιών, η οποία ήταν προπολεμικά, με τους ποταμούς, με τα βουνά των Απαλών και άλλες τοποθεσίες. Πιστεύω ότι και οι Λατσιώτες και οι Λιθροδοντιάτες έχουν κοινές παραδόσεις, κοινά ενδιαφέροντα και είναι κάτι που ενώνει ιδιαίτερα αυτές τις δύο κοινότητες, η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά παραπάνω και η προέλευση. Γι' αυτό είναι και πάρα πολλοί λατσιώτες θα δείτε να επισκέφτονται τον Λιθροδόντα, διότι εδώ υπάρχουν οι συγγενείς τους, ίσως να υπάρχουν και κληρονομικά κτήματα κτλ. Όπου έρχονται εδώ και τα καλλιεργούν. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λιθροδόντα. Αλλά μετά το τέλος του σπουδού μου, επέλεξα ως μόνιμη κατοικία μου τα Λατσιά. Διαμένω στα Λατσιά από το 1980. Αν με ρωτήσει κάποιος αν αισθάνομαι περισσότερο Λιθροδοντιάτης παρά Λατσιώτης ή το αντίθετο, πραγματικά δυσκολεύομαι να απαντήσω. Το λέω με περηφάνεια ότι τουλάχιστον 2 με 3 φορές τη βδομάδα είμαι στο Λιθροδόντα που αγαπώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπώ λιγότερο τα Λατσιά. Ο Λιθροδόντας είναι μέσα στην καρδιά μας, γεννηθήκαμε στο Λιθροδόντα, τελειώσαμε το δημοτικό σχολείο στο Λιθροδόντα και το αγαπούμε διότι είναι το αγαπημένο μας χωριό. Ναι, στο Λιθροδόντα πάμε τακτικά διότι έχουμε και περιουσία εκεί πάνω, έχουμε ελιές από όλα και πηγαίνουμε στο Λιθροδόντα τακτικά διότι το αγαπούμε. Είναι μέσα στην καρδιά μας ο Λιθροδόντας. Είμαι Λατσιώτης, προέρχομαι από το Λιθροδόντα. Ο Λιθροδόντας είναι μέσα στην καρδιά μας. Εξάλλου είναι οι ρίζες μας. Εγώ γεννήθηκα στο Λιθροδόντα, είναι το χωριό μου, το αγαπώ το χωριό μου. Τώρα μένω στα Λατσιά, παντρεύτηκα στα Λατσιά. Νιώθω ότι είναι το ίδιο πράγμα όπως στο Λιθροδόντα. Θα πρέπει να πούμε ότι η γη των Λατσιών είναι ποτισμένη με τον υδρότα των γονιών και των παππούδων μας. Έδωσαν τη ζωή τους, έζησαν κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά όχι ενός μικρού χωριού, αλλά ενός Δήμου, και δεν αναφέρομαι μόνο σε εκείνους οι οποίοι είχαν ή έχουν κομματική περιουσία. Ο Δήμος Λατσιώς σήμερα αγκαλιάζει όλους τους πολίτες του, τους δημότες του, με την ίδια αγάπη. Μπορεί στο πέρασμα των χρόνων τα Λατσιά να μην ανήκουν πλέον στις πρώτες οικογένειες των κατοίκων που ήρθαν από το Λιθροδόντα, αλλά πάντα θα τους χρωστούμε ευγνωμοσύνη, γιατί με την πάλη και τον ιδρώτα τους ανέστησαν αυτόν τον τόπο και τον οδήγησαν στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Λατσιά και Λιθροδόντας θα είναι για πάντα άρρηχτα συνδεδεμένοι στο πέρασμα των χρόνων.